Φαντομπική, με τον άλλο φαντομιλάστρο. Τα πάντα όλα θα πούμε εδώ πέρα. Τι με κοιτάτε έτσι, κονιόρδι. Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή που με επιφυλάξατε. Η Πάτρα πρέπει να ξέρετε, σε κάνει να αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου. Στην Πάτρα αισθάνομαι ασφαλής. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τη συγκίνησή μου για αυτό που νιώθω. Μετά από μια δραματική εβδομάδα στην Αθήνα, όπου πραγματικά δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον δρόμο, πρέπει να ξέρετε, ήρθε η άνοιξη της Πάτρας. 5 χιλιόμετρα πριν πω στην Πάτρα, άρχισα να με συνοδεύουν αυτοκίνητα με κοναρίσματα, επιφημίες, ζητοκραυγές, και αυτό το κλίμα και κύμα συμπαράστασης, πρέπει να ξέρετε, συνεχίστηκε μέσα στην πόλη. Στα 50 χρόνια που είμαι δικηγόρος, είμαι πολύ συγκινημένος για τις τιμητικές εκδηλώσεις που μου επιφύλαξαν οι πατρινοί μέσα στην πόλη. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαι ο πρώτος πολίτης, και να το σημειώσετε αυτό, είμαι ο πρώτος πολίτης στην ιστορία που είχε την τιμή να κάνει τη διαδρομή που κάνει ο βασιλιάς Καρνάβαλος. Και είναι μεγάλη τιμή αυτή για έναν ποινικολόγο που δικηγορεί 50 χρόνια. Μέσα σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα, οι κάτοικοι κρατούσαν τα ρόπαλα, τα γνωστά πλαστικά ρόπαλα που κρατάνε τις απόκριες, πετούσαν κοφετί σε μέγεθος πέτρας, σερπαντίνες από ακαθωτό σύρμα, και μεγαλύτερη τιμή μου έγινε όταν σταμάτησε η πομπή στο Δημαρχείο. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, όταν δηλαδή μου ανακοινώθηκε πως φέτος στις απόκριες, αντί για τον βασιλιά Καρνάβαλο, θα κάψουν τον βασιλιά Κούγια. Εμένα δηλαδή. Πρέπει να ξέρετε, αυτές οι φωνές που φτάνουν τώρα στα αυτιά μου, πραγματικά με κάνουν να αισθάνομαι ένας πατρινός. Είμαστε όλοι πατρινοί. Νιώθω σαν ένα από τα παιδιά από την Πάτρα. Τι γκάγαμε από ό,τι βλέπω. Έλα, μαγκά. Έλα, ρε Γιώργο. Γεια σου, Μερούλα. Ποια Μερούλα, μωρέ, η Στέλλα είμαι. Μπλόφαρα, γιατί δεν μου το έλεγες το όνομα την άλλη φορά γι' αυτό. Για πες μου όμως, Ζεσελίτσα, τι θέλεις. Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος, Γιώργο. Δεν μου λες, θα τιμωρηθεί ο Νικοπολίδης που τον διορίσει άλλη Κυπουρό στην Κηφισιά. Αυτή είναι η έννοια σου, Ζεσέλα, Χριστούγεννιάτικα. Εκεί ποια θα είναι. Και αν θα τιμωρηθεί, ποιος θα παίξει τερματοφύλακας. Ούτε τον ξέρουμε τον δεύτερο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Γιώργο, μας έχει αναστατώσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ο άντρας σου, Σελίτσα, δεν σε αναστατώνει και σε αναστατώνει αν ο Νικοπολίδης γίνει κυπουρός στην Κηφισιά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της Πάτρας, που μου είπε πως μετά από τα ψηλά αλόνια θα κάνει και μια πλατεία προς τιμή μου. Τα κοντά αλόνια. Γιατί όσοι φοράνε παντελόνια, γίνονται προς τιμή τους πλατεία τα κοντά αλόνια. Αυτό δικό μου τώρα θα το πω. Θέλω να επισημάνω ότι με την έλευσή μου στην Πάτρα, η έκφραση «γαμώ την Παναχαϊκή μου» επιτέλους βρήκε στο πρόσωπό μου το νόημά της. Θέλω να ανταποδώσω ένα μέρος της αγάπης που μου έδωσε ο πατρινός λαός, και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να εξωστρακίσω την Παναχαϊκή από την γάμα εθνική που βρίσκεται τώρα στην πρώτη εθνική. Και θέλω να επαναλάβω και να τονίσω ότι στην Πάτρα αισθάνομαι, λέω, ασφαλής. Αισθάνομαι ασφαλής, λέω, και παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Καλά, κύριε Κούγια. Θα μας τρελάνετε. Έξω γίνεται της πουτάνας στο μαγκάλι. Θα ρίξουν το κτίριο, θα μπουν μέσα, θα σας λιντσάρουν. Και εσείς μας λέτε ότι αισθάνεστε ασφαλείς. Αγωγή, παρακαλώ, πάρτε να έχετε μια αγωγή. 300.000 ευρώ, παλιόπαιδο, που ήρθε να μου χαλάσει συνέντευξη τύπου. Αλήτες, ζουφιάνοι, δημοσιογράφοι, το επαναλαμβάνω. Στην Πάτρα αισθάνομαι ασφαλής. Αισθάνομαι ήρεμος και πολύ ασφαλής, επαναλαμβάνω, στην Πάτρα. Κοντά μου, κοντά μου. Γιώργο, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πόσες αγωνιστικές θα φάει? Ρε Σελά, τι αγωνιστές να φάει? Το πολύ πολύ μετά το θρύβο που έγινε να μην διοριστεί. Α, και αν επηρεαστεί η απόδοσή του ή δεν θα γίνει κυπουρός, είναι σοβαρό φιλό το θέμα. Αλλά δεν του φαινόταν για κυπουρός. Πώς δεν του φαινόταν, ρε Σελά? Φέτος δεν τον ψήφισαν καλύτερο παίκτη, αλλά καλύτερο κυπουρός στην αδοκομική της Κηφισιάς. Δεν θυμάσαι πρόπερση πώς κλάδεψε τον Παπαδόπουλο του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή και έκανε το πέναλτι. Και ο Κόκαλης, γιατί τον πειρονομίζεις? Για κυπουρό, ρε. Γιατί έχει όλα τα φυτά στην άμυνα. Αφού στην προπόνηση δεν τους γυμνάζουν τους αμυντικούς του Ρέντι, τους ποτίζει ο Νικοπολίδης στη αυλή. Άσε που θα βρει η ομάδα μέσα στον Τονάκης μόλις σταματήσει τον Ολυμπιακό, ε. Ποια? Πέσετε. Ανάμεσα στην Αθούπολη και στην Κηπούπολη.
Πώς το βλέπετε, κύριε Νικοπολίδη, καλό? Ας τότε. Ρε Νικοπολίδη, σήμερα. Ρε Νικοπολίδη, σήμερα. Ρε Νικοπολίδη, σήμερα.